αναβλύσουν εδώ και χιλιάδες χρόνια από το όρος Βόρας. Είναι οι πιο θερμές, αλλά ταυτόχρονα και οι πιο παγωμένες πηγές. Και αυτό είναι που κάνει μοναδικές τις πηγές των λουτρών Πόσαρ. Τι θερμοκρασία έχει το νερό? Το νερό πάρα πολύ ζεστό. Πόσο, σε τι θερμοκρασία δηλαδή? Πρέπει να ήταν γύρω στους 40. Έχω πόνους εδώ στον αυχένα και στο χέρι εδώ πέρα. Μια χαρά είμαι. Ήρθατε όλοι μαζί, μια παρέα. Μια παρέα, ήρθανε 9 άτομα. Από το μικρό χωριό, από την Αθήνα. Από την Αθήνα. Πώς σας φαίνεται? Πολύ ωραία. Μίλα, Θανασιάδη. Καταπληκτικά. Μπράβο. Είναι η δεύτερη φορά που ερχόμαστε. Εγώ η τρίτη συγκεκριμένα, δεύτερη φορά εδώ τα παιδιά, είμαστε μια χαρά. Τέλεια. Οι πηγές της Λουτρόπολης αναβλύζουν σε υψόμετρο 360 με 390 μέτρων. Δημιουργούνται από το νερό της βροχής που εισχωρεί στο έδαφος και φτάνει σε μεγάλο βάθος, όπου θερμαίνεται, ανεβαίνει ψηλότερα και στην πορεία εμπλουτίζεται με μέταλλα και άλλα συστατικά. Ναι, απίστευτη εμπειρία. Όποιος έχει θέματα, μέση κτλ., πρέπει να έρθει οπωσδήποτε. Είναι τρομερά. Επιχείρησα τελικά, μπήκα εγώ μέσα στο κρύο. Είναι μια ωραία εμπειρία. Από το όρος Βόρας κατεβαίνει με ορμή ο θερμοπόταμος. Από το θερμοπόταμο αναβλύζουν δύο πηγές. Η μία πηγή δίνει το πολύ ζεστό νερό που αγγίζει τους 37 βαθμούς Κελσίου και η άλλη πηγή το παγωμένο νερό που πολλές φορές φτάνει και κάτω από το μηδέν. Υπολογίζεται ότι περίπου 1 εκατομμύριο άτομα επισκέπτονται κάθε χρόνο τα λουτρά, όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό. Φέτος είναι μια πολύ καλή χρονιά και εδώ για την περιοχή. Ανεβασμένος ο τουρισμός. Καλοκαίρι έχει περισσότερο κόσμο, αλλά και ο χειμώνας είναι πολύ δυνατός. Μιλάμε για 1 εκατομμύριο κόσμο σε ετήσια βάση. Αυτό βγαίνει από τα εισιτήρια. Καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος μπορεί να είναι ακόμα περισσότερος, γιατί κάποιοι δεν κάνουν χρήση της Λουτρόπολης, αλλά περπατούν σε αυτόν τον όμορφο χώρο. Πραγματικά προσφέρουμε, εκτός από το νερό, προσφέρουμε περίπατο μέσα στα φαράνια και στα σπήλαια, στο βουνό. Είναι μια πάρα πολύ όμορφη τοποθεσία. Ήδη η Λουτρόπολη είναι μέλος του Δικτύου Ευρωπαϊκών Ιστορικών Λουτροπόλεων, στο οποίο ανήκουν συνολικά 28 λουτροπόλεις από όλη την Ευρώπη, ενώ συνεχίζεται η προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής για περαιτέρω αξιοποίηση και προβολή. Ήδη ετοιμάσει δύο πολύ σημαντικές μελέτες, οι οποίες αναφέρονται πλέον στη συνολική αξιοποίηση της Λουτρόπολης και αισθητικά αλλά και λουτροθεραπευτικά, για να μπορέσουμε να δώσουμε καινούργια πράγματα στους επισκέπτες. Ήδη προωθείται συνεργασία αποφύτων του Δημοσίου ΙΕΚΑΡΙΔΕΑΣ με ειδικότητες όπως συνοδοί βουνού και μαγειρικής, με σκοπό τη συνεργασία σπουδαστών και Δήμου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών.